Με σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία της πόλης της Κέρκυρας και αναβάθμιση της εικόνας της, ζήσαμε φέτος, ντόπιοι και επισκέπτες, τα εορταστικά δρόμενα των ημερών του Πάσχα. Ειδικότερα, οι βελτιωτικές αλλαγές αναφέρονται στα εξής. Διαμόρφωση και λειτουργία 4 νέων χώρων στάθμευσης οχημάτων στις παρυφές της πόλης, χώροι οι οποίοι προσθέθηκαν σε αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να αποσυμφορηθούν οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης. Οι χώροι αυτοί είναι το οικόπεδο του Λυρικού με πρόσβαση από τις οδούς Δωνάτου Δημουλίτσα και Κύπρου, ο χώρος δίπλα στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου έναντι αεροδρομίου, το οικόπεδο των Αδελφάτων στα Τρία Γεφύρια, δίπλα στο Λαμπίκο, και το οικόπεδο του κλειστού προπονητηρίου στις Αλικές ποταμού. Δεύτερο, η μεταφορά οδηγών και επιβατών από τους χώρους στάθμευσης στην πόλη και αντίστροφα έγινε με άνετα λεωφορεία που διέθεσε δωρεάν η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών και το αστικό κτέλ, αλλά και 4 μισθωμένα τουριστικά λεωφορεία. Τρίτον, κατά το τριήμερο Μεγάλης Πέμπτης, Μεγάλης Παρασκευής και Μεγάλου Σαββάτου, όπως και κατά την Κυριακή των Βαΐων, τα καταστήματα στους δρόμους από όπου πέρασαν λιτανίες και επιτάφοι απέσυραν τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα, με αποτέλεσμα την απρόσκοπτη τέλεση των θρησκευτικών δρόμων. 4. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος διέκοψαν κατά το εορταστικό τριήμερο την εμπορική μουσική τους, με αποτέλεσμα να ακούγονται μόνο οι μελωδίες των φιλαρμονικών και χοροδιών μας και να δημιουργείται κλίμα κατάνοιξης κατά την εθιμική τάξη αιώνων. Σημειώνεται ότι τα μέτρα για τα τραπεζοκαθίσματα και την μουσική λήφθηκαν σε συνεννόηση της Δημοτικής Αρχής με το Σύλλογο των Επαγγελματιών του χώρου. 5. Ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας με τοποθέτηση κυγκλειδωμάτων και σκηνιών, με την ισχυρή αστυνομική παρουσία, αλλά και με τη συνδρομή σώματος εθελοντών που παρήχαν πολύτιμες υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά, είχαμε 2 περιστατικά ευτυχώς ελαφρών τραυματισμών κατά τη ρήψη των μπότιδων και 2 λιποθυμικά επεισόδια που αντιμετωπίστηκαν από μοτοσυκλετιστή του ΕΚΑΒ που έσπευσε άμεσα και αποτελεσματικά στα σημεία. 6. Τέθηκε για πρώτη φορά με απλή παρένεση και όχι με κανονιστική απόφαση χρονικό όριο στη ρήψη των μπότιδων για να περιορίσει τους κινδύνους από το ανεξέλεγκτο και απροσδιόριστο που ίσχυε ως πέρσι. Η πρώτη εφαρμογή του μέτρου λειτουργήσε σε γενικές γραμμές θετικά, όπως και η παρένεση να αποφευθούν τα φαινόμενα εμπορευματοποίησης και ποδοσφαιροποίησης των αναστάσιμων δρόμενων. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί. 7. Η χωρίς προηγούμενο προσέλευση επισκεπτών στο νησί μας, που η αύξησή τους εγγίζει το 20%. 19,10% είναι στην προθυμιακή γραμμή, κοντά στο 20% είναι στο αεροδρόμιο. Για να ζήσουν μαζί μας αυτοί οι επισκέπτες τα θρησκευτικά δρόμενα των ημερών, άφησε στον τόπο τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων που η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου διαχειρίστηκε με εντυπωσιακή αμεσότητα και επάρκεια. Η πόλη και η Ήπεθρος ήταν φέτος τόσο καθαρή που αυτό επισημάνθηκε από ντόπιους και επισκέπτες αλλά και από τους επαγγελματίες. 8. Οι προσπάθειες για πιο όμορφη και λειτουργική πόλη ενισχύθηκαν με την επαναφορά του κατάλληλου εορταστικού φωτισμού για τη Μεγάλη Εβδομάδα, την επανασύνδεση του δημοτικού φωτισμού στον κόμβο του αεροδρομίου που έμενε σκοτεινός για 4 περίπου χρόνια και του οβελίσκου κολώνα στην Ντούγκλα στην γνωστή συμβολή της οδού Αλεξάνδρας με την παραλιακή της Γαρίτσας. Φωτίστηκαν ακόμη πολλές γειτονιές, ιδιαίτερα της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Επίσης, επισκευάστηκε και αποκαταστάθηκε η λειτουργία του συντριβανιού στην πλατεία Σαρόκο και του συντριβανιού στον Μποσκέτο, ενώ επισκευάστηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία χώροι υγιεινής, αναγκαίοι για κάθε πόλη, πολύ δε περισσότερο για τη δική μας. Και η προσπάθεια συνεχίζεται. Για όλα αυτά, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον αστυνομικό διευθυντή Κέρκυρας, τον διοικητή της Τροχέας και το προσωπικό της αστυνομίας, που έκαναν τα πάντα για την καλύτερη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και γενικότερα των μέτρων ευταξίας. Το Λιμεναρχείο για την τάξη που εφρόντισε στον χώρο του λιμανιού, το προσωπικό του ΕΚΑΒ για την παρουσία του στις θέσεις που είχαν αποφασιστεί και την άμεση ανταπόκρισή του εκεί που χρειάστηκε, τον Περιφερειάρχη κ. Γιάννη Τρεπεκλή και τη διοίκηση του αστικού κτέλ για την δωρεά διάθεση λεωφορείων, τη διοίκηση του ΟΛΚΕ και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου που διέθεσαν και φέτος τους χώρους τους για διστάθμευση μεγάλου αριθμού λεωφορείων και αυτοκινήτων,
τους εθελοντές του Corfu Mountain Trail που βοήθησαν τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων θέσεων, ιδιαίτερα στους νέους χώρους στάθμευσης, τους εθελοντές μας στους δρόμους της πόλης που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στη διαχείριση της κίνησης, την τήρηση των κανόνων εθιμικής τάξης και την παροχή οδηγιών και πληροφοριών στους επισκέπτες μας. Ευχαριστώ επίσης το προσωπικό των υπηρεσιών καθημερινότητας, καθαριότητας, της τεχνικής υπηρεσίας και των τμήματων τουρισμού, πολιτισμού και οικονομικών δραστηριοτήτων που μαζί με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τα συμβούλια της κοινότητας της πόλης και των χωριών μας έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για μια Κέρκυρα αντάξια της ιστορίας και του πολιτισμού της. Ευχαριστώ επίσης τους επαγγελματίες της πόλης και σποραδικά της Υπαίθρου για το πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης και ωριμότητας που επέδειξαν και έκαναν φέτος τη μεγάλη διαφορά. Τέλος, ευχαριστώ τον τελετάρχη μας Φώτη Σκούρτη και τους συνεργάτες του που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την οργάνωση και το συντονισμό των εορταστικών δρόμενων των ημερών. Για όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή δέχτηκε πλήθος συγχαρητηρίων μηνυμάτων, ενδεικτικών της ευρείας λαϊκής αναγνώρισης, του κόπου και των προσπαθειών και των αποτελεσμάτων που καταγράψαμε στο μεγάλο crash test των ημερών της κορυφαίας για τον τόπο μας γιορτής του Πάσχα. Όλα συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του τόπου έχει ανοίξει. Κεφάλαιο που συνιστά και ένα πρόκριμα για το μέλλον. Η προσπάθειά μας, ο αγώνας μας, αταλάντευτα θα συνεχιστεί με τόλμη για τα αυτονόητα. Θα ήταν παράληψή μου, αν δεν αναφερόμουν στους χιλιάδες συμπολίτες μας στην πόλη και την Ήπεθρο, που συμμετείχαν και φέτος σε όλα τα σχήματα που συγκροτούν τις λιτανίες και τους επιταφείους. Ειδικότερα αυτούς που σηκώνουν και μεταφέρουν τα φλάμπουρα, τις κόλλες, τις εικόνες, τα εξαπτέρυγα, τις τόρτσες και τα άλλα εκκλησιαστικά σκεύη, συνεχίζοντας μια παράδοση αιώνων που κληρονομήσαμε από το Βυζάντιο. Τις διοικήσεις, τους μαέστρους, τους μουσικούς των φιλαρμονικών μας που λαμβρύνουν με τη συμμετοχή τους στα δρόμενα των ημερών και διαμορφώνουν με τις μελωδίες τους το μοναδικό κλίμα των τελετών. Τις διοικήσεις, τους μαέστρους και τους χοροδούς των χοροδιών μας που δίνουν το δικό τους στίγμα στα τελετουργικά δρόμενα. Τα τμήματα μαθητών, προσκόπων, οδηγών κλπ. Που συνοδεύουν λιτανίες και επιταφείους. Τους απλούς πολίτες που μετέχουν με τον τρόπο τους στα εορταστικά δρόμενα των ημερών του Πάσχα και προσδίδουν σε αυτά παλαϊκό χαρακτήρα. Και του χρόνου με υγεία ακόμη καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, τα στοιχεία που μας έδωσε το Λιμεναρχείο αναφέρουν περίπου 42.000 επισκέπτες. Μιλάω στην προθυμιακή γραμμή Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Και είναι αυτά αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά 19,10%. Πριν από λίγο μίλησα με το Λιμενάρχη και μου είπε ότι υπερεύει το 20%. 17% είναι οι αυξήσεις των επισκεπτών μέσω του αεροδρομίου για τον Απρίλιο. Και τις πρώτες μέρες του Μαΐου η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ακόμη μεγαλύτερη. Συνεπώς, η εκτίμηση ότι φέτος είχαμε 20% επισκέπτες περισσότερους από τις δύο πύλες εισόδου. Αλλά συνυπολογίστε παρακαλώ και την παρουσία χιλιάδων επισκεπτών με τα κουραζιερόπλια για να κατανοήσετε το πόσος ήταν ο κόσμος τον οποίο εκκληθήκαμε να διαχειριστούμε μέσα στην εορταστική αυτή περίοδο και πόσες απαιτήσεις καινούργιες δημιουργήθηκαν από την παρουσία τόσων ανθρώπων σε ένα μικρό περιορισμένο χώρο. Δίδονται από την αρμόδια υπηρεσία άδειες κάθε χρόνο στους μικροπολιτές. Είναι η κοινωνική αυτή κατηγορία η οποία ζει εδώ, στο νησί. Δεν δώσαμε σε εκτός νησιού άλλους τέτοιους μικροπολιτές άδειες. Η αλήθεια είναι ότι δόθηκαν με μεγάλη διασπορά στο χώρο οι άδειες, από τη Γαρίτσα και τον παραλιακό της Γαρίτσας, μέχρι την Σπηλιά, αλλά όλοι τελικά συνέκλυναν και αυθαίρετα μετακινήθηκαν προς το κέντρο. Και εκεί υπήρξε μια διαπιστωμένη αδυναμία μας να ελέγξουμε την κατάσταση. Είναι εμφανής η απουσία της Δημοτικής Αστυνομίας. Κάτι το οποίο πρέπει να καλύψουμε το ταχύτερο δυνατόν.
Είναι αλήθεια ότι η Μεγάλη Παρασκευή συνέβη αυτό το οποίο περιγράφεται, όμως το Μεγάλο Σάββατο το πρωί επικράτησε μεγαλύτερη και καλύτερη τάξη και είδα να είναι στημένα στη σωστή θέση τα κυκλειδώματα και ο κόσμος να είναι πίσω από αυτά. Αυτό συνέβη και στην περιοχή της Κοφινέτας και στην περιοχή της Καποδιστρίου, από όπου πέρασε ο επιτάφιος του Μεγάλου Σαββάτου. Και κάτι τελευταίο, δεν καταφέραμε να κρατήσουμε Λωρίνα για το ΕΚΑ. Αυτό είναι καταγεγραμμένη αδυναμία προς διευθέτηση. Χρειαζόμαστε, από ό,τι διαπιστώσαμε, χρειαζόμαστε ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό κυκλειδωμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να διατηρήσουν το διάδρομο αυτό ασφαλείας. Ωστόσο, υπήρξε η ανταπόκριση της μοτοσυκλέτας του ΕΚΑΒ στα σημεία που χρειάστηκε άμεσα και αποτελεσματικά. Έγινε η παρέμβαση και καλύφθηκε αυτό το κενό. Ευτυχώς, είχαμε δύο λιποθυμικά επεισόδια, τα οποία αντιμετωπίστηκαν άμεσα από το ΕΚΑΒ. Εγώ απαντώ ότι εμείς είχαμε λάβει και είχαμε ανακοινώσει όλα τα μέτρα που επιβάλλεται να πάρουμε εν ώψη αυτών των εκδηλώσεων που έχουν πάντα ένα στοιχείο κινδύνου. Προσδιορίσαμε το χρόνο που τελούνται τα δρόμενα αυτά. Το περιστατικό συνέβη 11 και 3 λεπτά. 11 και 3 λεπτά δηλαδή μετά την καμπάνα του Αγίου Σπυρίδωνα που χτύπησε και προειδοποίησε όλους μας. Έχω την εκτίμηση, και νομίζω ότι αυτό είναι κοινή συνείδηση, ότι σε αυτά τα λίγα λεπτά που γίνεται η ρήψη των μπότιδων, πρέπει ο καθένας από εμάς και πολύ περισσότερο οι ντόπιοι κάτοικοι να πάρουν μια συγκεκριμένη και ασφαλή θέση και να μην κινούνται από το ένα σημείο στο άλλο. Γιατί αυτό εμπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου. Αυτό δεν συνέβη στην περίπτωση εδώ, ούτε στη δεύτερη περίπτωση που έγινε στην Νικηφόρου Θεοτόκη, στην αρχή της Νικηφόρου Θεοτόκη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι. Αλλά ένα τέτοιο περιστατικό, ελαφρύ περιστατικό, ευτυχώς με ασήμαντες συνέπειες, δεν νομίζω ότι πρέπει να ακυρώσει μια τεράστια προσπάθεια που καταβλήθηκε από όλους τους συνεργάτες μου και από αυτούς που αναφέρονται στο περιστατικό για να δικαιολογηθεί η πολύ προχωρημένη άποψη ότι πρέπει, επειδή συνέβη αυτό το μικρό ατύχημα, να παραιτηθούν. Είναι υπερβολή από τις οποίες. Υπερβολή στις οποίες έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό. Κύριε Δήμαρχε, ισχύει το γεγονός ότι σε αυτά τα δύο κορίτσια είπαν να μην περάσουν από εκεί, αψήφισαν τις οδηγίες και απήντησαν αηρέ και περνώντας. Για το ένα περιστατικό γνωρίζω. Το άλλο το περιστατικό το πληροφορήθηκα χθες. Μιλάμε γι' αυτό από το. Ναι, ναι. Εδώ του έγινε κάποια προειδοποίηση, την οποία αγνώρισε. Και εκείνη το 11 και 3. Ό,τι δεν πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Ό,τι δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα την ώρα που τελείται το έθιμο, αυτό ακριβώς έκανε. Το αντίθετο έκανε. Το λέμε, τις προειδοποίησαν, αλλά δεν τις οδηγίες. Ναι, αυτό έγινε απ' έξω, από τους απ' έξω. Δεν είναι. Ωραία. Το άλλο περιστατικό το πληροφορήθηκα χθες. Είχα ακούσει κάτι θολά στοιχεία, αλλά χθες συνάντησα την ίδια την κυρία η οποία δέχτηκε ένα μικρό μπότι στο κεφάλι από το κτίριο που είναι πάνω από ένα κατάστημα συγκεκριμένο στην οδό Νικηφόρου Θεοτόκη. Το περιστατικό αυτό ήταν πιο σοβαρό από τούτο. Έκανε 4 ράματα στο κεφάλι. Τέσσερα ράματα στο κεφάλι, της είπα γιατί ήσουν εκτεθειμένοι σε αυτόν τον κίνδυνο. Δεν υπολόγισε ότι πάνω από αυτό το κτίριο θα πέθανε μπότιδες. Ναι. Αυτό και τα δύο περιστατικά αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Όλοι. Και εκείνοι που ρίχνουν τους μπότιδες, αλλά και εκείνοι που κινούνται ενώ δεν πρέπει να κινούνται σε μία ασφαλή θέση την ημέρα, τη στιγμή που τελούνται αυτά τα δρόμενα, το έθιμο της ρήψης των μπότιδων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και πρέπει αυτό το μήνυμα καθαρό να το στείλουμε και θα το στείλουμε με μεγαλύτερη έμφαση την επόμενη χρονιά. Φέτος για μας ήταν η πρώτη περίοδος ευθύνης στη διοίκηση του τόπου και είδατε πόσες αλλαγές σημαντικές καταγράφηκαν στη ζωή του τόπου. Σημαντικές αλλαγές οι οποίες έγιναν, αναγνωρίζονται από όλη την κοινωνία της Κέρκυρας. Θα είδατε και τα σχόλια στο διαδίκτυο, τα οποία κατέκλυσαν και εμάς με μηνύματα τα οποία ελάβαμε. Έχουμε την αίσθηση ότι ανταποκριθήκαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις της αποστολής μας. Μικροαδυναμίες πάντα υπάρχουν. Δεν διεκδικούμε το τέλειο. Χρειάζεται δουλειά μεγάλη, χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, περισσότερα μέσα, ανθρώπινο δυναμικό που θα επιτηρήσει τις όποιες αποφάσεις. Αλλά τα πρώτα σημαντικά βήματα που συνιστούν μεγάλες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε αυτό το τεράστιο αριθμό, τον τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε ένα μικρό χώρο. Έχουν γίνει τα πρώτα βήματα και αποτελούν τη βάση να κινηθούμε ακόμη καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα επόμενα χρόνια. Κύριε Δήμαρχε, διεκδικεί
αυτός κληρονομιά από τους προγόνους μας και δεν έχουμε κάνει κάτι για να το διασφαλίσουμε. Γιατί από τα περιστατικά και μετά έχουν ενταθεί οι φωνές που θέλουν την κατάργηση του εθήμου. Η δική μας πλευρά, η Κέρκυρα, τι θα κάνει για να το διαφυλάξει αυτό? Κοιτάξτε, είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι ο ανταγωνισμός που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι τόποι κάνουν κάτι αντίστοιχο. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό, τα αντίγραφα δηλαδή, ενισχύουν το πρωτότυπο και παραπέμπουν σε αυτό. Άρα μας ενισχύει οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται περιφερειακά να μιμηθεί την Κέρκυρα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να κατοχυρώσουμε αυτό το στοιχείο, το έθιμό μας εδώ, ως στοιχείο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε. Και το τρίτο είναι να παρακάψουμε αυτές τις φωνές της υπερβολικής κινδυνολογίας, να πούμε ότι κάθε δρόμενο μπορεί να εμπεριέχει και ένα μικρό στοιχείο κινδύνου. Αυτό πρέπει να το μηδενίσουμε, να το εξαφανίσουμε, με την υπευθυνότητα, την οργάνωση και τον καλό σχεδιασμό που πρέπει να κάνουμε χρόνο με το χρόνο και καλύτερο. Και την πειθαρχία ημών όλων των πολιτών, διότι δεν ζητήθηκε τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτά τα 5, 6 λεπτά, 7 λεπτά που τελείται το δρόμενο, να είμαστε σε θέση που εκ προημίου θα έχουμε προσδιορίσει και θα είναι ασφαλής. Δεν θα είναι εκτεθειμένοι δηλαδή στον κίνδυνο του να πέσει ένας μπότης στο κεφάλι μας. Και τέλος, σκοπεύετε κάπως να βελτιώσετε το ζήτημα το επικοινωνιακό των εκδηλώσεων, διότι είχαμε αντιμέτωπο την Μεγάλη Παρασκευή όλοι οι συνάδελφοι με επισκέπτες που δεν ήξεραν από πού θα περάσει τι και τι ώρα, ποια περιφορά, ποια νούμερα κτλ. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι πολλά για πρώτη φορά, το γνωρίζω, απλά λέμε τώρα τα ψεγάδια. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ψεγάδι, ότι είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί χρόνο με το χρόνο να βελτιώνεται. Εμείς εφέτος κάναμε αναπαραγωγή με μικροαλλαγές του προγράμματος, το οποίο εδίδεται στη δημοσιότητα, κυκλοφορούσε κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, αυτό το γιορτή του Πάσχα στην Κέρκυρα για το 2024. Είναι μια καθιερωμένη πρακτική την οποία ακολουθήσαμε και εμείς. Φέτος μπήκε και ένα νέο στοιχείο, προσθέθηκε χάρτης που τοποθετεί τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης, έτσι ώστε οι επισκέπτες να ξέρουν πού πάνε, πού να πάνε και πού να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους, και αυτό λειτουργήσε ικανοποιητικά. Ωστόσο, από το καλό πάντα υπάρχει το καλύτερο. Μπορεί και το φυλάδιο να βελτιωθεί, μπορεί να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα μέσα, τα σύγχρονα, τα ψηφιακά, για να κάνουμε καλύτερη ενημέρωση των επισκεπτών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα ενημέρωσης για να γίνεται πληρέστερη και καλύτερη η ενημέρωση όλων και να μπορούν να κινηθούν, αν και ο τόπος είναι μικρός και η παροχή των πληροφοριών είναι πολύ εύκολη από τους φιλόξενους κατοίκους του νησιού και τους επαγγελματίες και τους πολλούς εθελοντές που είχαμε μοιράσει σε ολόκληρη την περιοχή που γινόταν, που τελούντο τα δρόμενα των ημερών. Κύριε Δημάρχη, προκύπτουν κάποια ζητήματα που επιβαρύνουν το ίδιο οξυμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα σε σχέση με τα τουριστικά λεωφορεία, και αναφέρομαι στην περίπτωση του Παλαιού Φρουρίου, αλλά και στην περίπτωση της εισόδου του Μόρε Πο. Αυτά, υπάρχει τρόπος κάπως να τα περιορίσει? Αυτά και τις δύο περιπτώσεις που λέτε και πράγματι συμβαίνουν και είναι κοινή διαπίστωση. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν από τη στιγμή που θα έχουμε διαμορφωμένους χώρους τους οποίους θα τα παραπέμψουμε. Προς το παρόν τα πράγματα εξελίσσονται με τα γνωστά προβλήματα, επειδή δεν είμαστε ακόμη σε θέση να διαθέσουμε τους χώρους αυτούς. Υπάρχουν σκέψεις για το πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα την κίνηση, ειδικά για τα τουριστικά λεωφορεία, αλλά αυτό θα σας ανακοινώσουμε τις όποιες αποφάσεις εν καιρό, όταν προετοιμαστούν τα μέτρα για να διαχειριστούμε καλύτερα την κατάσταση.